Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά την Κομωτινή, την Ροδόπη γενικότερα. Ένα θέμα το οποίο η αλήθεια είναι ότι στο άκουσμά του τις τελευταίες ημέρες προβλημάτισε τους κατοίκους της Ροδόπης. Μιλάμε για την αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος της Attica Bank της Τράπεζας Αττικής στην Κομωτινή, που αναμένεται στα τέλη του μήνα, στα τέλη δηλαδή του Ιουλίου. Γι' αυτό θα πάμε να μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Γενικό Διευθυντή Δικτύου και Ψηφιακής Τραπεζικής της Attica Bank, τον κύριο Κωνσταντίνο Φρυδάκη, τον οποίο και έχουμε σήμερα εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων. Κύριε Φρυδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πανταζή. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία στο Δέλτα Τηλεόραση. Εμείς ευχαριστούμε. Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Να πούμε δύο λόγια για το ζήτημα αυτό, γιατί πραγματικά έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα. Καταρχάς, είναι δεδομένο το ότι θα πραγματοποιηθεί η αναστολή λειτουργίας, το κλείσιμο της, του υποκαταστήματος. Ωστόσο, αυτό που αναρωτιούνται οι κάτοικοι της περιοχής και θα θέλαμε να μας δώσετε εσείς. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά το θέμα. Είναι για ποιο λόγο αποφάσισε η τράπεζα να προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας του συγκεκριμένου υποκαταστήματος. Το κατάστημα, καταρχάς, επί της ουσίας δεν κλείνει. Θα έλεγα ότι οι εργασίες του μετακινούνται στο κατάστημα της Αλεξανδρούπολης. Αλλά για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, κύριε Πανταζή, γνωρίζετε ότι γενικότερα στον τραπεζικό κλάδο και στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, θα έλεγα, ψηφιακές υπηρεσίες έρχονται όλο και περισσότερο και αλλάζουν πραγματικά το τραπεζικό περιβάλλον και τις συνήθειες τις καθημερινές του πελάτη. Είναι γεγονός ότι όλο και περισσότερο μέσα από αυτή τη διαδικασία τα φυσικά καταστήματα περιορίζονται σε αριθμό, έρχονται όλο και περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες και τα καταστήματα τα οποία παραμένουν αλλάζει ο ρόλος τους με αποτέλεσμα να κινούνται σε μια διαδικασία όπου θα παρέχουν πιο συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες για πιο σύνθετες ανάγκες τους και η Attica Bank κινείται ακριβώς σε αυτό το μοντέλο το οποίο ακολουθεί και η ελληνική και η παγκόσμια τραπεζική αγορά. Μάλιστα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά προφανώς που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο, όπως είπατε και εσείς, στο τραπεζικό σύστημα. Γίνεται αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, το επόμενο ερώτημα που απασχολεί ειδικά τους εργαζόμενους του υποκαταστήματος είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Υπάρχει κάποιο σχέδιο απορρόφησης, όπως είπατε, ας πούμε ότι είπατε οι εργασίες μεταφέρονται στο κατάστημα της Αλεξανδρούπολης. Θα απορροφηθούν από το κατάστημα της Αλεξανδρούπολης, υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο? Φυσικά. Καταρχάς να πω ότι οι εργαζόμενοι για εμάς στην Attica Bank, οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους είναι μαζί μας και πάρα πολλά χρόνια μάλιστα, οπότε είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας και έχει δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα σε αυτό το κομμάτι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, έχουν ανακοινωθεί και θα έλεγα αρκετά έγκαιρα θέσεις εργασίας, οι οποίες μπορεί να υπάρχουν σε άλλα υποκαταστήματα, σε άλλες κεντρικές υπηρεσίες της τράπεζας. Υπάρχουν λοιπόν εργαζόμενοι οι οποίοι, όπως είπατε και εσείς, θα μετακινηθούν στο κατάστημα της Αλεξανδρούπολης, συγκεκριμένα από την Κομωτινή. Ενώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι και στην Attica Bank ισχύει και υπάρχει σε εφαρμογή και ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με αυξημένα κίνητρα και παροχές προς τους εργαζόμενους οι οποίοι θα επιλέξουν αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, για τους εργαζόμενους μιλήσαμε. Το επόμενο στάδιο, το επόμενο θέμα είναι το κομμάτι των πελατών της τράπεζας, οι οποίοι έχουν τους λογαριασμούς τους εκεί και θέλουμε να ρωτήσουμε αν υπάρχει πρόθεση από την τράπεζα να παραμείνει έστω το ATM της τράπεζας εκεί στην Κομωτινή, ώστε να μπορούν οι κάτοικοι της Ροδόπης να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους. Γιατί η αλήθεια είναι, θα συμφωνήσετε, ότι το να αλλάζεις έναν ολόκληρο νομό για να βρεθείς στο κατάστημα της τράπεζας στην οποία ήσουν μέχρι τώρα, είναι δύσκολο για την καθημερινότητα των πολιτών. Φυσικά και είναι έτσι όπως το λέτε και γι' αυτό το λόγο έχουμε λάβει τις κατάλληλες πρόνοιες και θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια παραπάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της εξυπηρέτησης, μιας και είναι ακριβώς ο τομέας στον οποίο σαν Attica Bank επικεντρώνουμε το μέγιστο της προσοχής μας και του ενδιαφέροντός μας για τους πελάτες μας.
Καταρχάς να απαντήσω λίγο στο ερώτημά σας ότι είναι δεδομένο ότι το ATM το οποίο υπάρχει εγκατεστημένο σήμερα που μιλάμε στην εξωτερική όψη του καταστήματος της Attica Bank στην Κομωτινή θα μετακινηθεί μέσα σε μία ημέρα σε ένα κεντρικό σημείο κοντά στο Δημαρχείο της πόλης. Άμεσα προσβάσιμο λοιπόν από όλους. Την ίδια στιγμή ίσως να το γνωρίζετε και εσείς ότι σαν Attica Bank έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια και θα συνεχίσουμε φυσικά να το έχουμε εγκατεστημένο ένα ATM και στο νοσοκομείο της πόλης, στην Κομωτινή, το οποίο και αυτό είναι προσβάσιμο τόσο από τους επισκέπτες του νοσοκομείου αλλά και από τον οποιονδήποτε θέλει να εξυπηρετηθεί από το συγκεκριμένο σημείο. Οπότε μια ανωτελεία σας διακόπτω για πολύ λίγο. Ο τίτλος που έχουμε είναι χωρίς ερωτηματικό, γιατί παραμένει, υπάρχει πρόθεση λοιπόν να παραμείνει το ATM και όχι δεν απλά είναι... ένα, θα είναι δύο, έτσι. Φυσικά, αλλά δεν είναι θέμα καν πρόθεσης. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θεωρείστε το δεδομένο. Μάλιστα. Και ήταν από την πρώτη στιγμή στο σχεδιασμό, το θεωρούμε αυτονόητο. Άρα λοιπόν, πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχετε, όπως είπατε και εσείς, χαρακτηριστικά το ερωτηματικό στην ερώτηση αυτή. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της κουβέντας που κάνουμε, θα ήθελα να κάνω και μία, έτσι θα μου επιτρέψετε, ανακοίνωση. Είναι η πρώτη, δίνουμε, όπως σας είπα, πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο θέμα της εξυπηρέτησης των πελατών μας. Τα ψηφιακά κανάλια της τράπεζας, εννοείται ότι και αυτά είναι διαθέσιμα. Το web banking, το mobile banking είναι μάλιστα, επειδή η τράπεζα βρίσκεται και σε ένα πάρα πολύ μεγάλο μετασχηματισμό και εξυγχρονισμό, θα έλεγα, όλων των υποδομών της και όλων των υπηρεσιών της. Θα δείτε και σε αυτόν τον τομέα πάρα πολλές νέες υπηρεσίες και λειτουργίες μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες διαθέσιμες σε όλους τους πελάτες μας. Αλλά θα ήθελα να επικεντρώσω λίγο περισσότερο αυτή τη στιγμή και στους πελάτες μας στην Κομωτινή και να σας ανακοινώσω το εξής. Γνωρίζουμε ότι και τα ψηφιακά κανάλια μερικές φορές δεν είναι προτιμητέα από κάποια μερίδα πελατών. Κάποιοι νιώθουν ότι δεν είναι επαρκώς εξοικειωμένοι, αν και ξέρετε όλα αυτά τα οποία ζήσαμε και με τον COVID, σε ένα βαθμό μεγάλο διαψεύσανε αυτούς που λέγανε ότι πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού δεν μπορούσε να λειτουργήσει με τα ψηφιακά κανάλια και είδαμε τον κόσμο πραγματικά να εξυπηρετείται και να εξυπηρετείται επαρκώς. Παρόλα τα αυτά όμως, εμείς σαν Attica θέλουμε να είμαστε στην πρωτοπορία και γι' αυτό το λόγο έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω σήμερα ότι εντός των επόμενων ημερών, ακριβώς αμέσως με την ολοκλήρωση της μετακίνησης του καταστήματος στην Αλεξανδρούπολη, θα ανακοινώσουμε και τη λειτουργία μιας νέας υπηρεσίας η οποία θα ονομάζεται Your Attica, η δική σου Attica, και μέσα από την οποία ουσιαστικά τι πάμε να δημιουργήσουμε. Πάμε να δημιουργήσουμε ένα άειλο κατάστημα το οποίο έχει το πλήρες φάσμα των λειτουργιών του καταστήματος του τραπεζικού της Attica και θα είναι προσβάσιμο μέσα από τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Θέλω να διευκρινίσω δε, επειδή ακριβώς αναφέρθηκα στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση, και το εξής. Όταν μιλάμε για τηλεφωνική εξυπηρέτηση μέσα από την υπηρεσία Your Attica, δεν μιλάμε για μια απρόσωπη κλήση σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, όπου κάποιος υπάλληλος εξυπηρέτησης απαντάει από την άλλη γραμμή του τηλεφώνου, αλλά μιλάμε για μια προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, όπου ο πελάτης μας γνωρίζει με ποιον μιλάει από την άλλη μεριά, ο δικός μας λειτουργός γνωρίζει ποιον πελάτη εξυπηρετεί. Και υπάρχει πραγματικά αυτή η προσωποποιημένη σχέση εξυπηρέτησης για την οποία είμαστε γνωστοί στην αγορά της Κομωτινής και όχι μόνο στην αγορά, θα έλεγα, την ελληνική ή την τραπεζική. Μάλιστα. Και αυτό θα εισαχθεί, αν μου επιτρέπετε, ναι, φυσικά, φυσικά. Και μέσα από την πιλωτική λειτουργία αυτής της υπηρεσίας, ξεκινώντας από την αγορά της Κομωτινής και επεκτηνόμενος σιγά σιγά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το οποίο μας μεταφέρατε. Οπότε και επειδή υπήρξε το τελευταίο διάστημα, όπως είπαμε και στην αρχή, ανησυχία στο άκουσμα αυτό της αναστολής, θα θέλατε να κλείσετε με ένα μήνυμα έτσι προς τον κόσμο της Κομωτινής και της Ροδόπης. Σας ευχαριστώ και πάλι. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κανένας φυσικά λόγος ανησυχίας. Η Attica Bank προχωράει πάρα πολύ δυναμικά στην επόμενη μέρα. Σίγουρα παρακολουθείτε και όλα τα δημοσιεύματα από τον Μάρτιο και μετά, όπου ολοκληρώσαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Η τράπεζα έχει εντείνει το βηματισμό της, προχωρώντας στην επόμενη μέρα. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά πλάνα ανάπτυξης της τράπεζας. Είναι μια τράπεζα η οποία θεωρούμε ότι έχει ως ο πραγματικός πέμπτος πυλώνας τραπεζικός
για την ελληνική οικονομία να δώσει πάρα πολλά, να προσφέρει γενικότερα στην ελληνική οικονομία με μια έμφαση στις μικρές και στις μεσαίες επιχειρήσεις και σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, αλλά και γενικότερα θα έλεγα για την οικονομία της Θράκης, η οποία για όλους εμάς στην Attica Bank είναι πάρα πολλά υποσχόμενη. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά.